πείτε μας για την κατάσταση. Ακούσαμε και τον κύριο Ζαχαρόπουλο που λέει ότι αυτό το κύτταρο έχει ένα μήνα ακόμα λειτουργία. Μετά με ένα επανασύκωμα θα πάμε στους 8 μήνες. Και μετά τι? Γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Καταρχήν όλα αυτά δεν είναι ακριβή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα υπάρχει γιατί είχαν προγραμματιστεί κάποιες εργασίες για τη διευθέτηση του ενεργού κυττάρου. Δηλαδή ο χώρος στον οποίο εναποτίθενται τα απορρίμματα διαμορφώνεται κάθε φορά και στη συνέχεια έρχονται και εναποθέτουν τα απορριμματοφόρα. Λόγω των προηγούμενων βροχοπτώσεων και λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων που δημιουργήσανε προβλήματα και στην ολισθηρότητα του δρόμου που ανεβαίνει προς το χώρο εκεί της εναπόθεσης, το ταμπάνι το λεγόμενο, δημιουργήθηκαν κάποια ζητήματα που δεν μπόρεσε να διευθετηθεί έγκαιρα ο χώρος εκεί που παραδίδεται και γι' αυτό το λόγο υπήρχαν οι καθυστερήσεις των απορριμματοφόρων. Αυτό το θέμα θα διευθετηθεί μέσα στο τέλος της εβδομάδας και από Δευτέρα πιστεύουμε ότι θα μπορεί να λειτουργεί πάλι απρόσκοπτα όπως και πριν ο χώρος. Επομένως, κυρία Μπιζά, τώρα εσείς ζητάτε από τους κατοίκους Αττικής ποιες περιοχές να μην βγάζουν σκουπίδια, να περιοριστούν λίγο μέχρι να ξεμπλοκάρει η ιστορία του Σαββατοκύριακο? Ναι, κοιτάξτε, εννοείται. Αύριο θα γίνουν οι κύριες εργασίες Σάββατο και δεν θα μπορεί να δέχεται οχητά απορρίμματα. Mm-hmm. Από Δευτέρα πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και οι εργασίες αποκατάσταση και από Δευτέρα θα μπορούν να λειτουργούν κανονικά. Μάλιστα. Κυρία Μπιζά, πάντως ο κ. Ζαχαρόπουλος λέει και δεν ξέρω αν διαφωνείτε ότι το κύτταρο έχει εξαντλήσει πια τις δυνατότητες. Ένα μήνα μας είπε ακόμα. Και μετά και με τις εργασίες που μπορεί να γίνουν, άντε να έχουμε ένα οκτάμινο. Ένα οκτάμινο. Είναι έτσι τα πράγματα. Και από δεν εκεί και πέρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Ναι, κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Το κύτταρο αυτό δεν έχει καλυφθεί, δεν είναι ένας μήνας. Λέγονται κάποια πράγματα υπερβολικά αυτή τη στιγμή και λόγω της προεκλογικής εκστρατείας που κάνουν ορισμένοι. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ακόμη χώρος και στο δεύτερο κύτταρο και στη συνέχεια θα υπάρξει χώρος συμπληρωματικά σε ένα άλλο. Δεν υπάρχει ζήτημα ενός μήνα όπως λέγεται και δεν είναι έτσι η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή κινούνται οι διαδικασίες για να υπάρχουν και χώροι που θα αντικαταστήσουν και θα είναι η συνέχεια του σημερινού χώρου. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει η κατάσταση με αυτά τα χώρα. Άρα δεν υπάρχει, κυρία Μπιζά, από αυτό που μας λέτε καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει ένα ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα όπου θα κλείσει ο κύκλος αυτού του χώρου υγειονομικής ταφής εκεί στη Φυλή με τα κύτταρα και όλα αυτά. Υπάρχει χρόνος, ωστόσο πρέπει να βρεθούν και άλλες λύσεις, αυτές που έχετε προγραμματίσει, έτσι, να ανοίξουν και άλλοι χώροι. Πρέπει να βρεθούν και άλλες λύσεις και εδώ θα βάλω και το ζήτημα του γραμματικού, mm-hmm. όπου εκεί πρόκειται να γίνει ένα σχητή, είναι έτοιμος, τελειωμένος, ήδη διαμορφωμένος για να μπορέσει να λειτουργήσει, που θα δέχεται μόνο 23.000 τόνους το χρόνο. Έχουν εξασφαλιστεί οι συνθήκες για την ασφαλή λειτουργία του. Παρόλα αυτά υπάρχουν διαμαρτυρίες για τη χρήση του, όμως πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να γίνουν εγκαταστάσεις και υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων και σε άλλους χώρους. Δεν μπορεί πια να συνεχίζεται σε ένα και μοναδικό αποκλειστικό χώρο να πέφτουν όλα τα σκουπίδια της Αττικής. Θα πρέπει οι περιοχές να διαχειρίζονται τα απορρίμματά τους και δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η λογική ότι εμείς δεν θέλουμε εδώ, πηγαίνετε τα κάπου αλλού. Πού τελικά θα πάνε τα απορρίμματα? Κυρία Μπιζά, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή που θα την ανοίξουμε να το συζητήσουμε ξανά. Γιατί σίγουρα και ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων που λέτε για το γραμματικό και η ανακύκλωση και όλα αυτά που είναι οι νέες μορφές διαχείρισης. Τα δικά του όμως υποτίθεται ότι θα δέχεται. Τα δικά του, όλε τι περιοχέ. Τι περιοχέ που θα αποσυμφορήσει το χιτά. Εντάξει, είναι μια περιοχή όμως. Ωραία. Κυρία Μπιζά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν.